Γεια σας, όμως είμαι Αλέξης Ευάγγελος και σήμερα θα σας μιλήσω για τις 4 φθηνότερες πηγές πρωτεΐνης. Και αυτό και με βάση την εμπειρία μου, αυτό που έχω παρατηρήσει τόσο καιρό που καταναλώνω περισσότερη πρωτεΐνη από το μέτριο άτομο, αλλά και με βάση τη συχνότητα που καταναλώνω τις συγκεκριμένες τροφές για τις οποίες σας μιλήσω. Και πιστεύω αυτό το βίντεο είναι ιδανικό πριν αρχίσουμε για οποιονδήποτε έχει είτε χαμηλό budget, είτε είναι φοιτητής, όπως στην περίπτωσή μου που είμαι τριωτοετής φοιτητής εδώ στα ΤΕΦΑ της Κομωτινής. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στην πρώτη επιλογή. Το ελληνικό γιαούρτι είναι το νούμερο 1 κατά τη γνώμη μου και το καλύτερο από, από όλα τη λίστα. Το κανόνω κάθε μέρα και στα 100 γραμμάρια προϊόντος έχει περίπου 8, 9, 10 γραμμάρια πρωτεΐνης, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Οι συχνότερες μάρκες που αγοράζω είναι Total, Άριστο και Μευγάλ. Αυτές είναι οι πιο συχνές μάρκες που θα αγόραζα. Είναι οι τιμές του, σας προτείνω να παίρνετε τη συσκευασία του ενός κιλού, γιατί βγαίνει ακόμη πιο φθηνή από τα κεσεδάκια. Δηλαδή τα κεσεδάκια που είναι 170 με 200 γραμμάρια θα τα βρείτε 1 ευρώ το καθένα, δηλαδή θα μπορείτε να πάρετε μια τριάδα με 2 προς 3 ευρώ. Ενώ ολόκληρο το κουτί μπορείτε να το πάρετε από 2,5 έως 3 ευρώ περίπου. Αυτό που κάνω εγώ, το Μευγάλ και το Άριστο είναι στα 2,5 ευρώ πάντα το ενός κιλού η συσκευασία. Ενώ τα Total είναι στα 3,70 και κοιτάω πάντα, το βάζουν πάρα πολύ συχνά έκπτωση, οπότε το αγοράζω στα 2,70. Και αυτό μιλάω για το γιαούρτι 2%, όχι για παραπάνω. Αυτό, το γιαούρτι 2% είναι η πρώτη επιλογή. Αν έχει 0%, το 0% έκπτωση, τα κεσεδάκια μπορείτε να πάρετε και αυτό. Αλλά ναι, και το αν πάρετε τη συσκευασία ολόκληρη ή την μικρή συσκευασία εξαρτάται και από το που θέλετε να το φάτε. Αν μπορείτε να το φάτε σπίτι σας, μπορείτε να πάρετε τη μεγάλη συσκευασία. Αν όχι, παίρνετε το κεσεδάκι. Αυτό που κάνω εγώ είναι, καταναλώνω κάθε μέρα λίγο και βάζω μέσα είτε με κανένα φρούτο είτε με πρωτεΐνη κανονική, ορού γάλακτος. Και βελτιώνει πάρα πολύ τη γεύση και θα σας το συστήνω ανεπιφύλακτα να το δοκιμάσετε και με πρωτεΐνη κανονική αν δεν το έχετε δοκιμάσει ήδη. Αυτό ήταν η πρώτη επιλογή μας. Πάμε στη δεύτερη. Η δεύτερη, και έχω μιλήσει για αυτή την τροφή και σε άλλο βίντεο, είναι τα αυγά. Τα αυγά έχουν 5 με 6 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά αυγό και μπορούμε να τα βρούμε πάρα πολύ φθηνά παντού, πανφθηνά, στα από 1,5 μέχρι 2,5 ευρώ τη δεκάδα. Το οποίο είναι πολύ καλό. Αυτό σημαίνει ότι εγώ που τρώω 4 αυγά κάθε μέρα το πρωί, για πάρα πολύ καιρό το τελευταίο καιρό, μαζεύω άνετα, δηλαδή με το που ξυπνάω, 24 γραμμάρια πρωτεΐνης και είναι ένα δυνατό ξεκίνημα για το πόση πρωτεΐνη θα καταναλώσω στη διάρκεια της ημέρας. Οπότε ας πούμε φας 4 αυγά το πρωί, έχεις ήδη 24 γραμμάρια πρωτεΐνης. Μετά πας φας το απόγευμα ή το βράδυ για βραδινό με λίγο γιαούρτι με μπανάνα ή λίγο γιαούρτι με κανονική πρωτεΐνη, θα έχεις αναλόγως και τη μερίδα που φας, αλλά συν αν τη φας με μπανάνα θα έχεις άλλα 20-25 γραμμάρια πρωτεΐνης, αν το φας με συν πρωτεΐνη θα έχεις άνετα συν 40-50 γραμμάρια πρωτεΐνης. Άρα μιλάμε ήδη για 50 με 70 γραμμάρια συνολικά πρωτεΐνης στη διάρκεια της ημέρας έως τώρα, αν φας και τις δύο πρώτες επιλογές. Η τρίτη επιλογή είναι το φυσικό βούτυρο του ταχίνι. Δεν καταναλώνω τόσο συχνά ταχίνι, σχεδόν ποτέ, δεν το αγοράζω καν. Μια φορά το έχω αγοράσει που μου το πρότεινε η κοπέλα μου. Δεν μ' άρεσε, δεν σας το προτείνω. Αλλά έχει ψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, έχει 20 με 25 γραμμάρια πρωτεΐνη, οπότε κάποιος μπορεί να θέλει να το πάρει, να το δοκιμάσει. Αυτό που καταναλώνω είναι το φυσικό βούτυρο. Η τρίτη επιλογή δηλαδή είναι το φυσικό βούτυρο. Μπορεί να το βρείτε σε αρκετά χαμηλές τιμές. Προτείνω να αγοράσετε κάτι όσο πιο φυσικό γίνεται και όχι τόσο επεξεργασμένο. Θα έλεγα ότι όσο πιο χαμηλή είναι η τιμή, είναι τόσο πιο επεξεργασμένο. Γιατί υπάρχει μια ισορροπία τιμής προς ποιότητα, αλλά οι τιμές του δεν είναι πάρα πολύ ακριβές για την περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνη, για τροφή που είναι, δηλαδή, που είναι έτσι spread, να την αλήφεις. Οπότε αυτό, 20 με 25 γραμμάρια πρωτεΐνη, σαν 100 γραμμάρια προϊόντους έχουν τα φυσικοβούτυρα και σας το προτείνω. Δηλαδή θα είναι κάτι που θα μπορεί να βοηθήσει να αθροίσετε περισσότερη πρωτεΐνη στη διάρκεια της ημέρας. Και ας πούμε, φάτε με 2 ριζογκοφρέτες, 2 τέτοια φυσικοβούτυρο και μαζέψετε σε αυτά 30 γραμμάρια φυσικό βούτυρο, έχετε εκεί πέρα μόνο 6 πλάσια γραμμάρια πρωτεΐνης, τα οποία και αυτά συμβάλλουν στο να θρήσετε περισσότερη πρωτεΐνη. Και το τέταρτο, και το οποίο είναι πάλι δύο επιλογές, αλλά εγώ θα επιλέξω τη μία, είναι η τέταρτη επιλογή είναι τα φασόλια, το οποίο είναι πολύ ψηλά σε πρωτεΐνη, αλλά δεν τρώω φασόλια σχεδόν καθόλου. Αυτό που τρώω εγώ είναι αρακάς, το οποίο έχει 5 γραμμάρια πρωτεΐνης σε 100 γραμμάρια προϊόντος. Και αυτό που είναι με τον αρακά, κάνει το 1 κιλό θα το βρείτε 1,80, 2 ευρώ, 2,5 ευρώ max. Και έτσι όπως το τρώω εγώ, είναι και πανεύκολο να το κάνεις και το συνδυάζω συνήθως με το μεσημεριανό μου. Αν έχω μια ζωική πηγή πρωτεΐνης, το βάζω έτσι ως πλαϊνό, κάνω μια μικρή μερίδα είτε 200 γραμμαρίων, 250. Αν πεινάω πιο πολύ,
γιατί προωθεί αρκετά και τον κορισμό, έχει εδώ τις φυτικές ίνες, θα κάνω και μισό κιλό αρακά και θα το φάω. Είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Και αυτό βοηθάει επίσης στον, δηλαδή μισό κιλό έχει 25 γράμμα από το instant, θυμάμαι καλά. Και αυτό θα μπορεί να βοηθήσει επίσης στο να θρήσετε περισσότερη πρωτεΐνη στη διάρκεια της ημέρας. Και αυτό για αυτό το βίντεο ως επιτοπλίστων. Αυτές είναι οι 4 φιλότερες πηγές πρωτεΐνης που σας προτείνω να αγοράζετε για να καταναλώνετε. Αν είτε είστε φοιτητής, είτε έχετε low budget, είτε εγώ δεν ξέρω τι. Αυτό για αυτό το βίντεο. Δείτε αυτά τα δύο βίντεο εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που το παρακολουθήσατε. Κάντε like στο βίντεο αν σας άρεσε. Κάντε comment να μου πείτε τη γνώμη σας. Κάντε like γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Κάντε εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχετε κάνει ήδη. Αν δεν έχετε κάνει ήδη. Και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Συνεχίστε να απομονήσετε κάθε μέρα στο τι κάνετε. Και καλή συνέχεια.